αυθαίρετες πρακτικές που πλήττουν τους δανειολήπτες. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος έκανε λόγο για πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, εκτοξεύοντας πειρά και εναντίον της κυβέρνησης Αναστασιάδη, Δημοκρατικού Συναγερμού, ότι απέκρυψε ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των δανειολήπτων. Πώς απαντούν Υπουργός Οικονομικών και Διησή στο ρεπορτάζ της Μαρίας Καραϊσκού. Δρυμή κατηγορό του ΑΚΕΛ προς τις τράπεζες για τις καταχρηστικές ρήτρες και κακές πρακτικές σε βάρος δανειοληπτών. Την απαράδεκτη πρακτική των καταχρηστικών ρητρών των τραπεζών ανέδειξε ξανά ο Ευρωβουλευτής του κόμματός μας, Γιώργος Γεωργίου, με ερώτηση που έθεσε ενώπιον του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου TTR Enters, με αφορμή απόφαση Κυπριακής Τράπεζας σε βάρος δανειολήπτη. Η απάντηση εκ μέρους του Επιτρόπου ήταν καταπληκτική, επικεντρωνόμενη σε τρία σημεία. Ότι υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες, ότι επιβάλλεται πρόστιμο πέναλτι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου από κάποιον δανειολήπτη και ότι επιπλέον θα έπρεπε να εισαχθεί στην Κύπρο η σχετική οδηγία αναφορικά με την νόμιμη λειτουργία των εταιρεών εξαγοράς πιστώσεων στον τόπο μας. Με τον Ευρωβουλευτή να προειδοποιεί ότι η Κύπρος κινδυνεύει με πρόστιμο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη Δησή ότι έκρυψε στα συρτάρια ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των δανειοληπτών. Επίσης, ο Στεφάνος Στεφάνου κατηγόρησε και την κυβέρνηση ότι προσφέρει πολιτική στήριξη στις τράπεζες. Η οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες είναι διαφορετική με αυτή που αφορά τους διαχειριστές πιστώσεων, απαντά ο Υπουργός Οικονομικών. Είναι δύο ξεχωριστά θέματα που δεν πρέπει να συγχέονται και να γίνονται δηλώσεις που περισσότερο βλάπτουν παρά ωφελούν. Η κυβέρνηση σαφώς καταδικάζεται την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών και γι' αυτό υπάρχει διαδικασία και μηχανισμός όπου γίνονται καταγγελίες και παίρνουν και πρόστιμα. Για την οδηγία για τους διαχειριστές πιστώσεων, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω της πολυπλοκότητάς της. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τον περασμένο Απρίλη. Η νομοθεσία για τις καταχρηστικές ρήτρες υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Για τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και τους διαχειριστές προϋπήρχε εθνική νομοθεσία από το 2018. Καμία τέτοια εταιρεία δεν λειτουργεί ούτε λειτουργήσε ποτέ χωρίς άδεια και εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα. Αν και καθυστέρησε η παρούσα κυβέρνηση να φέρει τα νομοσχέδια, είναι η παρελκυστική τακτική του ΑΚΕΛ για δήθεν περισσότερη μελέτη που δεν επέτρεψαν την ψήφισή τους πριν από το καλοκαίρι, επιθυμία την οποία σεβάστηκαν άλλα κόμματα. ΑΚΕΛ χρησιμοποιεί τελικά το χρόνο που του δώσαμε αντί για περισσότερη μελέτη, για περισσότερη προπαγάνδα. Το ΑΚΕΛ, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα κακώς έχοντα των τραπεζών, επαναφέροντας παράλληλα την πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών τους, με σκοπό την ενίσχυση κοινωνικής πολιτικής. Στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.